στο πόδι συνταξιούχη των 7 σωματείων της Κεντρικής Μακεδονίας επί το αποκάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων Οργανώσεων, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ζητούν την επαναφορά των συντάξεών τους στα προ-κρίσης επίπεδα, αλλά και την ανάκληση των αντισυνταξιούχικών μέτρων του Τρίτου Μνημονίου. Οι κυβερνήσεις όλες με τις αντεργατικές, αντισυνταξιουχικές πολιτικές μας τσάκισαν κυριολεκτικά. Μας αφαίρεσαν τις συντάξεις μας, τις οποίες τις έχουμε πληρώσει με τον ιδρώτα μιας ζωής και δεν τις χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τις διεκδικήσουμε μέχρι τέλος. Διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα και τις συντάξεις μας στην αποκατάσταση και για την υγεία, να μην περικοπεί το ΕΚΑΣ, να μην εφαρμοστούν τα νέα θανατηφόρα μέτρα της κυβέρνησης, της προσωπικής διαφοράς που θα τσακίσουν κυριολεκτικά κόσμο. Να πετούμε όλα όσα μας έχουν πετσοκόψει, όσα μας έχουν κλέψει από το 2010 μέχρι σήμερα, από την προ-κρίση περίοδος μέχρι και σήμερα. 13η, 14η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά άλλα που ψηφίστηκαν τώρα, επικουρική σύνταξη για τον ΕΟΠΗ και η κύριη σύνταξη, μια σειρά άλλες περικοπές που ψηφίστηκαν τώρα και θα εφαρμοστούν από το 18 και 19 περικοπή επιδομάτων. Οι συνταξιούχοι της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση πως δεν θα ανεχτούν τις αντιλαϊκές πολιτικές με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας που ήταν η 1η Οκτωβρίου. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι ότι τα δικά μου τα λεφτά μας τα φάγανε όλων των συνταξιούχων. Που τα δουλέψα. Εδώ τα... Ναι, δούλεψα πάνω από 40 χρόνια. Και σήμερα η τάση είναι για μείωση. Που μειώσαν μια φορά, μειώσαν δεύτερη φορά. Όλα μαζί με τα επικουρικά και με τα 10 είναι 800 και κάτι. Λοιπόν, και αυτό πάει τώρα μειούμενο. Παίρνω 760 ευρώ σύνταξη. Τώρα από αυτά πρέπει να πληρώσω εγώ. Τα φάρμακά μου, τα περισσότερα δεν πληρώνουν. Τους γιατρούς μου που χρειάζομαι τώρα. Γι' αυτό πληρώνω άλλωστε εισφορές. Έχω και ένα γιο άνεργο που παίρνει τη μισή μου σύνταξη του δίνω για να ζήσει. Λοιπόν, δείτε εσείς τώρα αν ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει με 350 ευρώ σύνταξη. Ενώ μου ζήτησαν να κατέβω με αυτή τη κυβέρνηση και οι δύο της συγκυβέρνησης και οι δύο μου ζήτησαν, δεν δέχτηκα. Τα ξέρα αυτά, είχα διαβάσει το Τρίτο Μνημόνιο, ήξερα τι είχαν υπογράψει και δεν μπορούσα να με ξεγελάσουν. Οι συνταξιούχοι προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα διαμηνύοντας την κυβέρνηση ότι η λύση θα δοθεί στο δρόμο με αγώνα και όχι από τον καναπέ.